Κυρίες και κύριοι, η Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών γεννήθηκε το 2010 για να υπηρετεί τον λαό. Είναι υπέρ των πολιτών. Το ενάντια και το κατά για μας δεν υπάρχει. Είμαστε υπέρ των να διεκδικήσουμε τις αντιθέσεις. Είμαστε το υπέρ να υπερβούμε ιδιωτικές καταστάσεις και αγκυλώσεις ετών. Είμαστε στο υπέρ να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και συνέργειας. Είμαστε στο υπέρ να δημιουργήσουμε, είμαστε στο υπέρ να συνεργαστούμε, είμαστε στο υπέρ να πάμε τα Τρίκαλα και τη Θεσσαλία πιο ψηλά. Αυτή είναι η Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών και η Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών είχε και έχει ένα πραγματικά πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο εδώ και χρόνια υλοποιούμε και φτάνει σε κάθε χωριό, απόμακρο, φτάνει παντού, σε όλη την άκρη, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη των Τρικάλων. Γιατί και οι άνθρωποι στα ορεινά έχουν το δικαίωμα στη ζωή. Γιατί και οι άνθρωποι παντού έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν. Βέβαια, ήμασταν τυχεροί. Γιατί πέσαμε σε μία περίοδο μνημονίων, σε μία περίοδο δυσκολιών, σε μία περίοδο του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, σε μία περίοδο περικοπών. Εκείνη την περίοδο είχαμε, κυρίες και κύριοι, δύο επιλογές. Αλλά δεν λέω ποτέ τι πρέπει να γίνει. Ή πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εύκολη οδό, τον εύκολο δρόμο, και να αρχίσουμε να μοιράζουμε ευθύνες. Ή θα έπρεπε να κάνουμε έναν αγώνα, να μην σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, να μην παραδοθούμε, αλλά να πούμε είμαστε εδώ, αλλάζουμε τα δεδομένα, αλλάζουμε τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση, αλλάζουμε τα πράγματα στην πολιτική και πάμε ενωμένοι για να κερδίσουμε το αύριο του συμπολιτών μας, το αύριο των νέων παιδιών, να κερδίσουμε τις πόλεις μας και τα χωριά μας. Εκείνο με δουλειές. Γιατί σήμερα και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε δουλειές, όχι θέλει, το οποίο κάνουν είτε σχολείο, είτε δρόμο, είτε κύρα, είτε βιολογικό καθαρισμό. Δίνουμε δουλειά στον κόσμο, πραγματική δουλειά. Μη δουλειά με ορίζοντα με περασμένο ότι κάποτε θα σταθεί. Χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς των ενεργειών. Χτίζουμε μια δίκαιη. Στη δύσκολη περίοδο, εμείς απαντήσαμε με έργο. Στη δύσκολη περίοδο χρειάζεται να έχεις ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων. Δουλειές παντού. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάθε πιθανότητα και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Για να κάνουμε χρόνια τι γινόταν, πώς ήταν στα Τρίκαλα και ας δούμε μια προβολή σήμερα που θα μας δώσει την 6 Μαΐου, όταν και εμείς ξανά θα είμαστε μόνο στα Τρίκαλα. Μεγάλο πρόβλημα με τις εργολαβίες, το φράγμα λιθέων, το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατομμύρια, έχει ξεκινήσει από την περασμένη νομαρχιακή αρχή. Το ολοκληρώνουμε με μεγάλες δυσκολίες για να αρδεύσει 6.000 στρέμματα. Επιπλέον κάναμε βελτιώσεις στα αγροτικά χωράφια, στα κτήματα, βελτίωση και εξυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων στην κάτω Ελλάδη, στο Γοργύρι, στη Φίκη, στο Ελευθεροχώρι, στην Ινή, 3 εκατομμύρια. Βελτιστοποίηση λειτουργία υφιστάμενων αρδευτικών αντιπροστασίων 1 εκατομμύριο. Κατασκευή υπόγειων αρδευτικών δικτύων και ορθολογική αξιοποίηση υφισταμένων κρατικών γεωτρήσεων 735 εκατομμύρια. Έργα αγροτικών δρόμων οδοποιία. Κάνουμε αυτή τη στιγμή συνεργασία με τους Δήμους πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ έργα μέσω του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό είναι η συνεργασία. Κάνουμε τη στρατηγική, βρίσκουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι Δήμοι και οι φορείς υλοποίησης υλοποιούν. Υπάρχει μια συνεργασία. Η συνεργασία αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Ισχυρή εντολή σε όλους όσοι ξέρουν να συνεργάζονται. Ξέρουν να φέρουν αποτελέσματα. Δεν κρύβονται, δεν φοβούνται, δεν δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία, παραλύνουν τα προβλήματα. Έργα αγροτικής οδοποιίας, καθαρισμού στρακιστικών αρδευτικών συλλεκτήρων, τάφων, κατασκευής αρδευτικών αντιπροστασίων, ολοκλήρωση δικτύων αρδευτικών, έργα κατασκευής
στην Πινιάδα, εκατοντάδες χιλιάδες μέτρα σωλήνας άρνευσης συστημάτων μεταφοράς αγωγών, νερού για τις ανάγκες κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού παντού σε όλη τη Θεσσαλία, μοναδικό πρόγραμμα εξηλεκτρισμού και εδώ στα Τρίκαλα. Κυρίε και κύριοι, συνολικού προπολογισμού 30 εκατομμυρίων για τον αγροτικό τομέα. Βέβαια, προχωρούμε. Περιφέρεια ξεκινάει. Εντάσσει και υλοποιεί. Κύριε Λεωδεξαμενή στο Παλαιό Μονάστερο, 1.700. Σημαντικό έργο. Μεγάλο έργο. Στο Δήμο Μετεώρων, την άλαβεσή των Αμπιλιάδες σε συνεργασία με τον Δήμο. Στη Φαρκαδόνα, ένα μεγάλος εξυγχρονισμός υπογείου των 23.000. Κυρίες και κύριοι, να επισημάνουμε ένα μεγάλο έγκλημα το οποίο συντηρείται στην περιοχή. Τεράστιο έγκλημα. Ενώ δώσαμε μάχη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και κερδίσαμε το θέμα του Αχελό, στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Εδώ δώσαμε μάχη με την κυβέρνηση χώρα. Καθυστερεί χαρακτηριστικά. Ο Δήμος Πύλης και οι ΔΕΗ πρέπει να τρέξουν γρηγορότερα. Έχουν ευθύνη να αφήνουν πίσω τους ένα έργο που δεν τοποθετούν πάρα πολύ γρήγορα. Δώσαμε μάχες, συγκρουστήκαμε. Είναι η ώρα να το τρέξουν γρήγορα και επισημάνουμε, δεν ρίχνουμε ευθύνες. Επισημάνουμε γιατί δεν γίνεται. Χρειάζεται να προχωρήσουν γρηγορότερα, να ολοκληρωθεί για να έχουμε καλύτερο νερό και περισσότερο νερό και όχι το πρόβλημα πάντα. Το πράγμα κύριο, μια αναπαλαίωση του Οθωμανικού Λοκρού αλλά και του κέντρου έρευνας Βασίλης Τσιτσάνης. Ένα έργο ουσίας, ένα έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια, σήμερα προχωράμε και στην αποκατάσταση και ανάδειξη πολιτιστικής και της εθνικής κληρονομιάς του παλιού εργοστάσιου αποξήρωσης των Τρικάλων. Έχουμε εντάξει το έργο στην Αγία Τρικάλων, είναι ένα έργο περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, έχουμε έργα ουσίας, όπως είναι το κάστρο των Τρικάλων, όπως είναι έργα τα οποία κάνουμε σε διάφορες εκκλησίες, αλλά κάνουμε και 3 μουσεία στην Καλαμάτα. Το Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνησης, το οποίο έχει πάρει βραβείο, έχει βραβευθεί για την καινοτομία του και την ψηφιακή απεικόνηση των Μετεώρων. Κάνουμε το Μουσείο της Θεόπετρας, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω λειτουργεί τώρα. Δεν λειτουργεί. Σε λίγο θα πέσει, αφού δεν λειτουργεί κάτι που δεν αναπνέει, που δεν λειτουργεί, που δεν έχει ζωή, αρχίζει και μαραζώνει όπως όλα. Και μετατρέψαμε ένα δηλητηριτέο σχολείο στο κέντρο του Καστρακίου σε ένα καταπληκτικό μουσείο γεωλογικών σχημάτων. Αυτή είναι πραγματική πολιτική την οποία κάνουμε εμείς στην αυτοδιοίκηση. Και αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, ο οποίος είναι για να είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι. Άγιος Νικόλος Ναού Αγίου Νικολάου Κύριος, ο Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Χριστιαίου, το Ιερού Ναού Αγίου Θανασίου της Καρδιές, το Ιερού Νικολάου Μιλιάς, ο Αγίου Νικολάου Καλογύρου, το Ευαγγελισμού, το Ρόγιο, Κινήσιος, Θεοτόκου Πινιάδος, Ιερά Μονία και Ευθυλάδος Δέση, της Κωνστάμιου Σχολής Καλαμπάκας, συνολικού προϋπολογισμού, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ και να έρθουν να μας κατηγορήσουν γιατί σηκώνουμε ψηλά την πολιτιστική μας κληρονομιά, τη θρησκεία μας και την ψυχή μας. Ας τους καθίσουν στο περιθώριο της ιστορίας. Αναδείχνουμε λαογραφική το Μουσείο της Λαογραφικής Σχολής της Πύρας, ανάπλαξη και ανάδειξη. Κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε στον πολιτισμό, πιστεύουμε στην θρησκεία μας, να τη στηρίζουμε τα θρησκευτικά μας, να τη στηρίζουμε. Πιστεύω ότι ο κλειδίς, η αγάπη και η σοφία είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μας σώσει. Η ιστορία είναι η μόνη που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας.
και στις δύσκολες τιμές να σκύβουμε στην εθνική μας ψυχή και να μπήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία της αντίστασης. Κυρίες και κύριοι, δεν αφήσαμε κανένα παιδί που να μην πάει στο σχολείο. Δεν αφήσαμε κανέναν απολύτιμο. Γιατί ήμασταν εκεί, εκατομμύρια ευρώ δώσαμε για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε όλους. Αλλά αφού τα δώσαμε στην κοινωνία, στους ανθρώπους που δουλεύουν, στους ανθρώπους του πόνου και του κάματου, στους ανθρώπους που έχουν τα τσιμπή, που έχουν τις φανάρες, που έχουν τα αναφεκόμενα, τους ανθρώπους που έχουν τα γκρέμια, τους ανθρώπους τους βιοπαριστές, τις μεσαίας τράξης, τους κανονικούς, τους πολλούς, αυτή είναι η πόλη μου. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Και δεν παραμείνουν πρώτα. Είμαστε πρώτοι και σε όλη την Ευρώπη, 21 βραβεία. Πότε η περιφέρεια Θεσσαλίας, θυμάται κανένα στην περιφέρεια Θεσσαλίας στην Ευρώπη, θυμάται να έχει πάρει κανένα βραβείο η περιφέρεια Θεσσαλίας, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην Ευρώπη. 21 βραβεία για τον τουρισμό, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία, τις υποδομές. Είμαστε πρώτοι στον τουρισμό, είμαστε η επιχειρηματική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019. Είμαστε κόμβος ευρωπαϊκός, μία από τις 20 περιφέρειες στην Ευρώπη που είμαστε κόμβος. Είμαστε και πρεσβευτές του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής σε όλη την Ευρώπη. Και η Ελλάδα έχει φωνάζει και για την εθνική ψυχή και φωνάζουμε για την αυτοδιοίκηση. Στις δύσκολες στιγμές, όταν κληθήκαμε να βοηθήσουμε με τα αποθυματικά μας, δεν συγκλώσαμε τα πόδια με στήρα άρνηση. Παρά διαπραγματευτήκαμε, τα δώσαμε και κερδίσαμε και κέρδισε και η Ελλάδα, αλλά κερδίσαμε και εμείς. Στη δύσκολη στιγμή το 2015, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδινε χρήματα στην χώρα, όταν τα εργοτάξια και βλέπω πολλούς ανθρώπους που είχαν εργοτάξια, είχαν σταματήσει, είχαν γίνει κουφάλια και κινδύνευαν και οι εργαζόμενοι με απολύσεις, γινόταν απολύσεις, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν μιλάει. Λοιπόν, αυτό γινότανε. Εμείς δεν δείχναμε και λέγαμε φταίει η κυβέρνηση και ο υπουργός. Αλλά μαζέψαμε τα μανίκια, σηκωθήκαμε. Πήγαμε στην Ευρώπη, διαπραγματευτήκαμε και κερδίσαμε 6 δισεκατομμύρια να βγουν το 2015, 25 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουν τα έργα. Ήταν νίκη της αυτοδιοίκησης, ήταν νίκη της περιφέρειας Θεσσαλίας, ήταν νίκη όλων μας, ήταν νίκη δική σας. Γιατί ξέρετε να επιμένετε, ξέρετε να δίνετε δύναμη. Δεν ήταν η δική σας ουσία και όλοι. Γιατί αν εσείς δεν μας δώσατε εκείνη τη δύναμη, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ, δεν θα είχαμε φωνή μας εσάς σε κάθε διαπραγμάτευση και δεν θα είχαμε τη δύναμη να είμαστε εκεί. Θα ήταν κάποιος άλλος που ψώφια θα πήγαινε και θα έλεγε σ' όλα ναι και η Ελλάδα θα βυθιζόταν. Εμείς λέγαμε όχι, υπάρχουν λύσεις, τις διεκδικούμε μοναδικά για τη χώρα και πετύχαμε το αγαθόστοτο, μοναδική ανατροπή. Μοναδικός νόμος σε όλη την Ευρώπη. Αλλάξαμε την άκρη του εκλογική. Χάρη στη δική σας δύναμη. Γιατί τα τρίκαρα μας δίνουν δύναμη. Δύναμη μεγάλη. Επιλέξαμε την πράξη. Επιλέξαμε τα έργα. Δυνατά μην σταματάμε μέχρι την τελευταία στιγμή αγώνας. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτούνται, έχουμε τη δύναμή σας, προχωράμε δυναμικά, είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί. Άλλωστε, το ξέρετε, μας γνωρίζετε, μας έχετε δοκιμάσει, έχουμε αγωνιστεί μαζί, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που θα δείτε μαζί μας, όλα τα παιδιά από το 10 του συνδυασμού μας, που ήταν μαζί μας, που εκλέχτηκαν, δεν εκλέχτηκαν, που μας εμπιστευτήκαν, που μας αναπτύσσαν, που δώσαν την ψυχή τους, τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε εδώ από το 10 ήταν μαζί μας και μας αναπτύσσαν, μας αγκαλιάσαν και μας είπαν ξεκινήστε και θα κερδίσουμε. Σήμερα γράφεται μια μεγάλη ιστορία, ξεχωριστή, μια ιστορία μοναδική, μια
νέα ιστορία που προκαλεί για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δίνετε μήνυμα, μήνυμα σε όλους τους ανήμπορους, μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας, μήνυμα συνεργασίας, μήνυμα αποτελεσματικότητας. Ας ανανεώσουμε το νήμα εμπιστοσύνης, το νήμα της αγάπης, το νήμα της δημιουργίας, το νήμα το δικό μας, η δική μας φιλία. Να είμαστε καλά δυνατοί, να πάμε να κερδίσουμε για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα.